Στη βαθμολογία, όπως είπαμε, η Λάρισα είναι πρώτη με 26 βαθμούς, δεύτερη ΑΕΚ με 24, στην τρίτη θέση ο βαθμών Όφη και ΠΑΟΚ με 23, πιο κάτω Εθνικός 21, Παναθηναϊκός 20, Άρης και Ηρακλής 16, Απόλλων Καλαμαριάς 15, Πανιώνιος Ολυμπιακός από 14, Διαγόρας 13, Λεβαδιακός 12, Πανσεραϊκός 12, Βέρεια 12, Παναχαϊκή 11. Μεγάλο ενδιαφέρον αποκτά η μάχη στις τελευταίες θέσεις για το ποια ομάδα θα αποφύγει τον υποβασμό. Στους σκόρες ο Νίλσεν ξεκόλλησε από τα 12, έφτασε στα 13 γκολ, είναι μόνος του πρώτος. Γίνεται το σούτ από το Τζίγκοφ, η απόκρουση του Παπαδόπουλου σε κόρνερ, είναι το δεύτερο λεπτό. Κολομητρούσης, γίνεται η παλιά για τον Κυριλίδη. Ζητάει την μπάλα ο Γιώγας, η σέντρο Κυριλίδη ο Βόζου, το σούτ από το Βουτυρίτσα, η μπάλα είναι out. Τσιόλης και Αγορογιάννης. Η σέντρο από τον Αγορογιάννη, το σούτ από το Γιώγα, η ευκαιρία στο 9. Παπαγιανόπουλος, Πανοσωτηρόπουλος, Βουγιαντίνοβιτς που αποφεύγει τον Καλίτσιο. Βουγιαντίνοβιτς σε καλή θέση κάνει το σούτ και η μπάλα out. Περνάει ο Καραπιάλης ωραία για τον Τσιόλη. Τσιόλη στο Γιώγα. Γιώγας αφήνει στον Αλεξούλη, το σούτ του Αλεξούλη 1-0. 19ο λεπτό, ο συνδυασμός της Λάρισας στέλνει τελικά την μπάλα στα δίχτυα της Παναχαϊκής με εκτελεστή τον Γιάννη Αλεξούλη. Σιόλης για τον Γιώγα, Γιώγα σε καλή θέση και γίνεται το 2-0. Μέσα σε 2 λεπτά η Λάρισα διπλασιάζει τα τέρματά της. Αυτή τη φορά από την προσπάθεια του Τσιόλη και τη σέντρα ο Μιχάλης Γιώγας φτάνει τα 10 γκολ, κάνει το Λάρισα Παναχαϊκή 2-0. Γίνεται η παλιά, βγαίνει από πίσω ο Κυριλίδης, δεν υπάρχει offside λέει ο επόπτης. Το γύρισμα για τον Γιώγα μόνος του αυτός με τον Παπαδόπουλο αστοχή στο 28. 30 λεπτά παιχνιδιού. Γίνεται η εκτέλεση του φάουλα από τον Σπανοσωτηρόπουλο, ωραίο το σουτ, η μπάλα out. Κολομητρούσης, έχει χώρο μπροστά το Κολομητρούσης, πιάνει το σουτ, πέφτει ο Παπαδόπουλος, η μπάλα είναι out. Έρχεται σε ενίσχυση και ο Κυριλίδης, ο Καραπιάλης στον κενό χώρο για τον Τσίγκοφ. Τσίγκοφ μέσα στην περιοχή με τον Σπανοσωτηρόπουλο, βγάζει τη σέντρα, είναι ο Καραπιάλης εκεί, μπροστά με τον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος αποκρούει. Είναι τη σέντρα από τον Αγορογιάννη, μπερδεύεται ο Ζερδεβάς και υπάρχει το χτύπημα στο χέρι του. Πέναλτι λοιπόν από τον διαιτητή Καραμάνη στο 64. Ευκαιρία λοιπόν για τον Γιώγα να ανέβει κι άλλο στον πίνακα των σκόρερς. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 η Λάρισα την Παναχαϊκή με το πέναλτι του Γιώγα στο 65. Βουτυρίτσας και Τσιόλης πλασαριστά στην εκτέλεση του κόρνερ. Ο Τσιόλης μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ και εντυπωσιακή απόκρουση του Παπαδόπουλου. Τσαβαλιάς για τον Αθανασίου. Το γύρισμα του Αθανασίου. Να ο Γιώγας γυρίζει την μπάλα στον Τσιόλη. Τσιόλης για τον Βουτυρίτσα. Προσπαθεί να κάνει το πλασάρισμα. Η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Καραπιάλης γυρίζει για τον Γιώγα. Κεφαλιά του Γιώγα. Εύκολη υπόθεση για τον Παπαδόπουλο. Ο Ρογιάννης προσπαθεί να περάσει μόνος του. Κερδίζει την κόντρα από τον Βόσδου μέσα στην περιοχή. Γίνεται η σέντρα και ο Γιώγας κάνει το 4-0. Ο Γιώγας πετυχαίνει το τρίτο του γκολ σήμερα. Και ας μας επιταπεί η έκφραση. Είναι μια εκτόξευση του Γιώγα προς την κορυφή του πίνακα των σκόρες. Κυριλίδης βλέπει τον Κολομητρούση. Κολομητρούσης για τον Καραπιάλη. Καραπιάλης προς το Βουτυρίτσα, Βουτυρίτσας για τον Τσαβαλιά. Το σούτ από το Γιώγα είναι γκολ, αλλά υπάρχει χέρι ή offside. Offside.